Είναι η στιγμή που εκατοντάδες εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης αδειάζουν σκουπίδια έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αιτία των αντιδράσεων είναι το άρθρο 179 του Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου. Είτε περάσουν το 179, είτε το 188, είτε το 365, δεν θα επιτρέψουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση ούτε μία ρόδα να ιδιωτικοποιήσουν. Να υπερασπίσουμε τους πολίτες και την κοινωνία που θα καλεστούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Λέμε! Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας μεγάλα πανό, οι εργαζόμενοι των Δήμων κατέβηκαν και πάλι στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θέλει να υπάρχει στους χώρους δουλειάς υγιή νεκροταφείου. Σύμφωνα με την ΠΟΕΟΤΑ, ο νέος αυτός γύρος ιδιωτικοποιήσεων θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε αύξηση των δημοτικών τελών και σε αθρώες απολύσεις εργαζομένων. Πέρα από τους εργαζόμενους που διαδικηβεύεται η θέση τους, θα έχει αντίκτυπο και στους δημότες. Γιατί το κέρδος των ιδιωτών θα μετακυλιστούν μέσα από τα δημοτικά τέλη στις τσέπες των δημοτών. Είναι και ζήτημα κυρίως των δημοτών, όπου θα πληρώνουν αδρά χωρίς να έχουν υπηρεσίες. Λόγω της κινητοποίησης των εργαζομένων στους Δήμους, σήμερα έγιναν μόνο τα 7 από τα συνολικά 75 προγραμματισμένα δρομολόγια απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια στους κάδους μέχρι και την Κυριακή. Ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό, ζητά τη συνεργασία των δημοτών της Αθήνας σε αυτή την προσπάθεια όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, αντιπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συναντηθούν με τον επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα.